Να πούμε επίσης ότι μας έρχονται λυπητερές για τα τέλη κυκλοφορίας. Δυστυχώς, ναι, το περίμενα. Αρχίζει Νοεμβρίου και αυτό θα μας έρθει, τα τέλη κυκλοφορίας, οπότε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε. Πολύ προσοχή. Αρχικά για να πούμε στον κόσμο. Μέχρι 31 Δεκάτου. Ναι. Αν τυχόν δεν τα πληρώσει μέχρι 31 Δεκάτου, μετά διπλασιάζεται. Αυτά θα ανατηθούν, βλέπουμε στην κάρτα, θα ανατηθούν τον Νοέμβριο, έτσι. Τον Νοέμβριο, ακριβώς, να αρχίσει Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα είναι η MyCar της ΑΔΕ. Της ΑΔΕ, σωστά, είναι η πλατφόρμα της ΑΔΕ. Όπως επίσης, συνήθως τα τελευταία χρόνια δίνεται και μια δίμηνη παράταση και πηγαίνει μέχρι 28 Φεβρουαρίου ναι. για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Οπότε αναμένουμε και την παράταση 2 μηνών. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι. Σε περίπτωση που θες να το δηλώσεις σε ακινησία το αυτοκίνητο, θα πρέπει να το κάνεις μέχρι 31 Δεκάτου 23. Αν το κάνεις από 1η-1η του 24 και μετά, δεν μπορείς να το κάνεις γιατί βεβαιώνει τα ποσά. Οπότε και να το κάνεις, έχεις πληρώσει ήδη. Θα πληρώσει. Θα πληρώνεις έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος πληρωμής είναι σε περίπτωση που θες να πληρώσεις ανά μήνα τα τέλη κυκλοφορίας. Εκεί όμως αυτό μπορεί να το κάνεις μια φορά το χρόνο. Δηλαδή, μια φορά το χρόνο θα πρέπει να δηλώσεις τους μήνες στους οποίους θες να χρησιμοποιήσεις το αμάξι. Και πηγαίνει αναλογικά. Αν θες π.χ. τρεις μήνες θα πάει τα 3/12. Πάντως, να έχεις ένα αμάξι, ένα αυτοκίνητο. Το κυκλοφορείς, τέλος πάντων, κάποια στιγμή στα μέσα του χρόνου είναι σαράβαρο, το πετάς στην άκρη, λες θα το πάω για απόσυρση. Αυτά τα τέλη που πλήρωσες, αν θα αγοράσεις καινούριο, πάνε στον τρουβό. Ναι, εννοείται. Έτσι. Δεν θα έπρεπε να συνεχίζει. Ξέρω εγώ. Να συνεχίζει και στα άλλα αυτοκίνητα, άμα το βγάζει σε απόσυρση. Αν το βγάζει σε απόσυρση, θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε. Γιατί τα τέλη κυκλοφορίας είναι για το αυτοκίνητο, δεν για τον οδηγό. Α, δεν είναι. Είναι για τα καύσιμα, ουσιαστικά, για τη ροπή του. Είναι το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, ναι. Είναι ο οδηγός. Πώς είναι η κλίση στον οδηγό και όχι στα μάξι. Κανονικά δεν έπρεπε να σε πιάσουν και τρέχει, περνάει με κόκκινο, να σου κλειδώνει και το αυτοκίνητο. Όχι. Δεν το κάνουν. Λοιπόν, όπως πάει ορισμένα πράγματα στον οδηγό και άλλα στα μάξι, έτσι είναι. Επίσης και κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ναι. Βέβαια, πάντα έχω μια ένσταση όταν πράγματι ο οδηγός κάνει μια παράβαση. Παίρνουν από το αυτοκίνητο στις πινακίδες. Την πληρώνει το αμάξι δηλαδή. Κατάλαβες. Σωστό είναι αυτό. Ναι, γιατί πινακίδες, αν είναι πριτσινωτές οι πινακίδες, παίρνουν και τον προφυλακτήρα. Κατάλαβες. Μετά θέλεις να βάλεις πινακίδες, δεν σου έχει τύχει. Επειδή σου έχουν πάρει τα πριτσίνια, έχουν χαλάσει τις βόλτες εκεί, δεν μπορείς να βάλεις βίδες. Γίνεται χαμός. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο έξω από αυτό. Άμα σου παίρνουν τις πινακίδες κάθε δεύτερη εβδομάδα. Χαλάνε και τα πριτσίνια και οι βόλτες και όλα. Πολλές και τα μαξιμάρια. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Κατήγγειλε τους δημάρχους, δεν δίνουν κλήσεις. Η αφαίρεση πινακίδας. Με λίγα λόγια, η αφαίρεση πινακίδας από το αυτοκίνητο θεωρώ είναι τιμωρητικό για το αυτοκίνητο. Πολλές φορές σου σηκώνουν και τα μάξι κιόλας.